Το δικαστή πώς τον έπεσε. Έπεσε πάω κάτι το 2003, τελικό κυπέλλου. Και ένας παοξής, δίκιο είχε. Δίκιο είχε ο παοξής, ότι εγώ πήγα πριν το μάτς να δημιουργήσω κατάσταση, να γίνει σκηνικό. Και λέει ο Ραπτόπουλος, ο Ντούνιγκ και ο Κουράτσας, είναι προκαλούν την ίδια... Γιατί κάνα και κάτι μαλακές. Όντως έπρεπε να τον βοηθούν. Ραδιοφωνικά δεν είχε γίνει αυτό. Ραδιοφωνικά είχε γίνει. Ήταν ταξιδιώτης, ο οποίος ήταν δικομανής, με κυνηγούσε, δεν με χώρευε, βάπτιε και όπου με έπεσε, βάπτιε και ανεμίλησε. Και πάμε στο δικαστήριο. Πριν πάμε στο δικαστήριο, είχα πάρει το πλοίο Αγιώκαμπος. Πώς το λένε, ρε, από τον Βόλο, Αγιώκαμπος. Γλύφα. Και είναι 35 λεπτά. Κλειδώνα την τουαλέτα του κλειού, μπαίνω μέσα και πάω στον καθρέφτη και απολογούμε. Κύριε Πρόεδρε, πώς έγινε αυτό το πράγμα, νιώθω πάρα πολύ, πάρα πολύ λυπημένος. Δεν μένει μέσα από το πράγμα, κύριε, για μένα. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Σε καμιά των περιπτώσεων δεν είχα πρόθεση. Εγώ είπα τι έχει γίνει κατά το παρελθόν, να μην γίνει. Αλλίωσα. Δεν υπάρχει κασέτα. Να μην φάνηκε κασέτα, ρε Κομπούστη, τι είπε. Εγώ αλλίωσα την πραγματικότητα. Λέω αυτό όλο παρεμπινεύτηκε από τον αξιόλογο από αυτόν τον άνθρωπο. Λέω πραγματικά. Είναι φιλελληνιστή. Είναι φιλελληνιστή. Φυσικά στα κείμενα δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά. Ξεφεύγουμε και έχουμε το ρόλο μας εμείς, οι δημοσιογράφοι. Έγινε δημοσιογράφος εκείνη την ώρα, γιατί το δημοσιογράφο το βλέπουν αλλιώς οι δικαστές. Και θα πρέπει στο μέλλον να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Και πραγματικά νιώθω βαθύτατα λυπημένο και ζητώ συγγνώμη αν πραγματικά νόμιζε αυτό ο άνθρωπο ότι είπε αυτό το πράγμα. Χειραγώγησε την δικαιοσύνη. Χειραγώγησε την δικαιοσύνη. Πάει ο Ντούλη. Γεια σα. Το σαγόνι γίνει. Εμά τι εκπομπέ μα μα τι παίρνουν στην Αθήνα. Πάει. Μα έχει παίξει το TV τη Κλόν. Πάει με την ξυνήνε στην Αθήνα. Μα έπαιξε το θέμα. Είναι δυνατόν εμεί. Εσύ είσαι με το σκουφάκι του λέει. Έξι μήνες φυλακή με την αιτία αναστολή. Από το πουτάνα μου, πώς είσαι τώρα. Γρόλιος. Έπαιξε και ρόλο εγώ άρεμα ότι είσαι και λέει ήταν αργιανός. Δεύτερο. Χειραγώγηση της δίχης. Βλάκας ο άλλος. Βλάκας. Με δείχνει το TV τυχλό. Στα χέρια μου του λέω ότι δεν κάνει το TV τυχλό. Με βλάκα. Η γλώσσα του σώματος πείθει το δικαστήριο ότι όντως έτσι είναι. Και δεν πας ποτέ φοβισμένος. Να σκοτώσεις άνθρωπο δεν πας ποτέ φοβισμένος. Πας για να πεις το αντίθετο. Θέλει προπόνηση, θέλει εκπαίδευση, θέλει ηθοποιητική. Τώρα έχω μια δύσκολη νίκη. Θα πάω στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο 19 του μηνός να απολογηθώ για τον Αμβρόσιο. Ο Αμβρόσιος, τη Μεγάλη Παρασκευή, βγήκε και είπε ότι για τρυπήσει το στομάχι όσων ασεβών και απίστων, φάγανε κρέας. Εγώ επειδή είχα λίγο συνάχη Μεγάλη Παρασκευή και ήμουν λίγο περιμένος, έφαγα κοτόπουλο με λίγο σούπα και πιπεράκι κτλ. Και βγήκα μετά και είπα ότι σκατόγερε, γιατί όλο το λέω αυτό το πράγμα, να σου βγαίνει η ψυχή από τη μύτη και να μην βγαίνει. Να μπαίνει μέσα η ψυχή, να σου βγαίνει από τα αυτιά. Να μην βγαίνει από τα αυτιά η ψυχή, να ταλαιπωρείς επανειλημμένα, να μπαίνει μέσα. Και μετά να σου βγαίνει από τον πισινό η ψυχή. Και να μην βγαίνει και από εκεί. Και στο τέλος να ταλαιπωρείς επί χρόνια και να μην βγαίνει η ψυχή. Αυτή είναι η χειρότερη κατάσταση. Και θα πάω λοιπόν εγώ τώρα να πείσω το δικαστήριο και το διευθυντικό συμβούλιο. Ελπίζω να έχουν κομμουνιστές αυτοί οι άνθρωποι και να είναι άθροι, αλλιώς την έχω βαμμένη. Ότι εμένα η κατάρα μου δεν πιάνει, γιατί εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Καταράστηκα, αλλά δεν υπάρχει μέσω λαμπητής του θείου για να πάει, ας πούμε, να τρυπήσει το στομάχι του κύριου Αμβρόσιου. Ο Αμβρόσιος όμως, ο οποίος μιλάει με τον Θεό, επικοινωνεί με τον Θεό, είναι άνθρωπος αγγελιοφόρος του Θεού. Μπορεί με την κατάρα αυτή να μου πιάσει το στομάχι. Και θα πω, κύριε Πρόεδρε, σε δύο μέρες που μου το στομάχι μου πήγα στο νοσοκομείο, θα πάρω και ένα αυτό από το. Θα πάρω και ένα αυτό από το. Γιατί πήγα πραγματικά και νοσηλεύτηκα από την κοινωνία. Ορίστε, θα πω. Έρχεσαι, θα πω η κατάρα μου. Πολλοί που θα με τιμωρήσουν, αλλά θα πρέπει να αμυνθώ. Δηλαδή να σαν να πέσει η πάω Μπαρσελόνα στο καμπού. Τι άλλο, θα πάω, δεν πρέπει να πάω. Αντί για 15.000 ευρώ, να βάλουμε 5-6. Εντάξει, είναι αλλαγίστη, κύριε Πρόεδρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια.
Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.